όλες τις χρόνιες που με αφήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή εδώ στο ΑΡΤ κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 10 και μισή για να σας πούμε ότι η υγεία είναι στα χέρια των βιταμινών και της γυμναστικής. Έτσι. Δεν είναι ρε στα φάρμακα, σε κορυδεύουνε ρε. Τα φάρμακα σε κάνουνε ίσα ίσα για να μην, να μην πεθάνεις. Μόνο οι βιταμίνες μπορούν και σου δίνουν βήτα, 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 ζωή, ζωή. Κοντά λοιπόν στις βιταμίνες είναι και η γυμναστική, γι' αυτό φέρνω καλημέρα, το Μανώλη. Καλημέρα, η εκπομπή σήμερα ξεκινάει από την χειρότερη χρονία διαταραχή που λέγεται παχυσαρκία. Το γράφω με μεγάλα γράμματα. Νικήσαμε την παχυσαρκία. Είναι η μοναδική εκπομπή η οποία θεραπεύει την παχυσαρκία. Αλλά δεν θεραπεύει την παχυσαρκία πίνοντας καφέδες ή πίνοντας τσάγια ή με άλλες μπούρδες. Η παχυσαρκία χοντρικά είναι πάθηση του μυαλού και του λιπόδι ιστού. Εδώ έχω ένα λιποκύτταρο. Το 1994 ανακαλύφθηκε η ορμόνη γκρελίνη. Η ορμόνη λεπτίνη. Εδώ λοιπόν, το λιποκύτταρο βγάζει μία ορμόνη που λέγεται λεπτίνη και πηγαίνει λοιπόν στον εγκέφαλο και του λέει «Ρε, σταμάτα να τρως, σταμάτα να τρως». Έτσι. Όταν λοιπόν είναι μεγάλο το λιποκύτταρο, όταν λοιπόν τρώμε χωρίς να πεινάμε, διωγγώνεται το λιποκύτταρο, βγάζει πολύ λεπτίνη και ξεκινάει η αντίσταση στη λεπτίνη και καπάκι υπάρχει η αντίσταση στην ινσουλίνη. Δύο ορμόνες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παχυσαρκία. Η λεπτίνη και η ινσουλίνη. Όταν λοιπόν έχουμε αντίσταση στη λεπτίνη, δεν σταματάει ο εγκέφαλος να τρώει. Υπάρχει μία επαφή μεταξύ λιποκυτάρου και εγκεφάλου. Ανακαλύφθηκε το 1994. Εγώ είμαι γιατρός του 1968. Όταν ξεκίνησε η δικτακτορία, είχα γίνει γιατρός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα εγώ τι ντενεκές είμαι. Άρα λοιπόν, η σύγχρονη ιατρική είναι μετά το 2000. Μετά το 2000 λοιπόν έχουν μάθει για τις ορμόνες, διότι η παχυσαρκία έχει άμεση σχέση με τις ορμόνες. Πρέπει να γίνει μια ορμονική ρύθμιση. Και αυτό το κάνει μόνο η μέθοδος Σίμεονς. Εάν τυχόν δεν κάνετε 40 ενέσεις πάνω στο λιποκύτταρο να γίνει μικρό, με τίποτε. Στο ιατρείο του Στούμπου υπάρχει τμήμα παχυσαρκίας. Εκεί λοιπόν, όταν υποδέχονται το χοντρό, του γίνεται ένα υπερηχογράφημα στο λιποκύτταρο. Υπάρχει λοιπόν γιατρός η οποία σου μετράει το λιποκύτταρο. Υπάρχει λοιπόν μία ακτινολόγος με υπερηχογράφημα και σου κάνει ένα υπερηχογράφημα πόσο μεγάλο είναι το λιποκύτταρο. Όταν το λιποκύτταρο είναι μεγάλο, τότε λοιπόν υπάρχει μία ορμονική ανισορροπία και με τις ενέσεις σιγά σιγά το λιποκύτταρο γίνεται μικρό. Αυτή είναι πραγματική θεραπεία. Όταν το λιποκύτταρο γίνει μικρό, τότε λοιπόν πάβει η αντίσταση στη λεπτίνη, πάβει η αντίσταση στην ισουλίνη. Τότε θεραπεύεται η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία λοιπόν θεραπεύεται χοντρικά όταν το λιποκύτταρο γίνει μικρό και όταν λοιπόν εσύ μεταξύ των γευμάτων κάνεις γυμναστική. Το Μανώλη, γιατί τον φέρνω το Μανώλη εδώ, γιατί είναι ωραίο παιδί. Ρωτάω. Είναι ένα βασικό όργανο για τον μεταβολισμό.
Ρωτάω. 6 ώρες, τι θα κάνει ο μεταβολισμός? Δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί? Ποιος ενεργοποιεί το μεταβολισμό? Γυμναστική. 6 ώρες θέλεις να περπατήσεις, θέλεις να κάνεις ποδήλατο, θέλεις να κάνεις κολύμπι. Yes. Αυτό είναι. 6 ώρες. Θα μου πεις πεινάς. Κουραφέξα αλλά τούμπανα. Δεν πεινάς, απλώς τι γίνεται? Έχεις ανία, διότι δεν έχεις κάποιο πρόβλημα ή έχεις κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Εκτός λοιπόν από τη βασική ορμονική διαταραχή που έχει ο χοντρός, πάω λοιπόν εν συνεχεία στον εγκέφαλο. Σήμερα έχουμε κάνει την διατροφή διαστροφή. Μωρή χοντρέλο, δεν σου είπα εγώ να μην φας ένα δέντρο από ροδάκινα? Σήμερα το πρωί έφαγα 50 ροδάκινα, 50 ξηρούς καρπούς. Αλλά είναι διατροφή, δεν είναι διαστροφή να θέλω να φάω εγώ το πρωί γλυκά. Κουραφέξελα τούμπανο. Τα γλυκά λοιπόν θα μου καταστρέψουν το μεταβολισμό. Προσέξτε. Τι άλλο διεγείρει την όρεξη, ο κακός ο ύπνος. Εγώ στις 9 η ώρα ήπια 2 μαγνήσια. Όποιος Έλληνας και Ελληνίδα δεν πάρει το βράδυ 2 μαγνήσια της Dr. Formulas, δεν υπάρχει καλύτερο μαγνήσιο από τις Dr. Formulas. Αυτό λέγεται χηλικό μαγνήσιο. Μπαίνει μέσα στον οργανισμό, χαλαρώνει και κοιμάσαι βαθιά. Αν δεν κοιμηθείς 7 με 8 ώρες βαθύ ύπνο, τότε λοιπόν ξυπνάς το πρωί, είσαι όλο νεύρα και αρχίσεις και τρως. Βασικό πράγμα. Πάνε λοιπόν τώρα αυτοί να μην τρώνε πίνοντας Nescafé. Την πάτησες. Διότι ο Nescafés μαστιγώνει το συμπαθητικό, μαστιγώνει το νευρικό σύστημα και μετά από λίγο ξεσκίζεσαι στα γλυκά, πεινάς. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να παίρνουν όλοι οι Έλληνες είναι το χηλικό μαγνήσιο. Όλοι. Όποιος Έλληνας δεν παίρνει το χηλικό μαγνήσιο είναι βλάκας με πατάτες. Έτσι. Σας τα λέω έτσι χοντρά για να σας ταρακουνήσω. Διότι πλέον σταματήσανε τα ψέματα. Βλέπαμε λοιπόν ψέματα τα 30 χρόνια. Επί 30 χρόνια λέγαμε στους Έλληνες ψέματα. Τρώτε, πίνετε, κάνετε ό,τι θέλετε και μη στεναχωριέστε. Η Αμερική και η Ευρώπη είναι κοντά σας. Τελειώσανε τα ψέματα. Πώς λέει το τραγούδι, ρε, γάματα, πώς λέει το τραγούδι Ναπολέοντα, με μεγάλα γράμματα, νικούμε την παχυσαρκία, νικούμε τις χρόνιες παθήσεις με τις βιταμίνες. Οι βιταμίνες είχαν μείνει στο ράφι, γιατί? Διότι δίνανε λοιπόν χοντρά λεφτά στους γιατρούς να πηγαίνουνε με γκόμενες, να κάνουνε όλες τις βρωμιές. Χρειάζονται τα φάρμακα, αλλά λίγο. Τα φάρμακα πρέπει να παίρνει σε μικρή δόση τα αναγκαία. Μπλοκάρουνε το μυαλό. Κατάθλιψη. Τα αντικαταθλιπτικά είναι βασικά φάρμακα για την παχυσαρκία. Γιατί λοιπόν όταν έχεις την βιταμίνη B και τα σούπερ ωμέγα, τη βιταμίνη B. Εγώ είμαι 67 χρονών. Πώς ξύπνησα το πρωί και έχω τόσο πολύ κέφι? Γιατί? Κοιμήθηκα καλά, ξύπνησα και έφαγα ροδάκινα και κακοπάνησα 2 βιταμίνες B και 1 ηχθιέλαιο. Οι βιταμίνες B και τα ηχθιέλαια έρχονται στο μυαλό και σε κάνουν να είσαι ευτυχισμένος. Έτσι πάει αυτό. Βασικό πράγμα ο εγκέφαλος. Να μην έχω αϊπνία, να μην έχω άγχος, να μην έχω κατάθλιψη και να παίρνω λιγότερα φάρμακα. Πάω λοιπόν να δω ποιο είναι το δικό μου το πρόβλημα. Το δικό μου το πρόβλημα είναι το ισχυακό νεύρο. Από εδώ μέχρι κάτω με πιάνει ένας τρομακτικός πόνος που λέγεται ισχυαλγία. Εκεί βοηθάει πρώτα η μπενφοθιαμίνη, 2 το πρωί, 2 το βράδυ.
οι βιταμίνες B και το MSM. Και το MSM. Τι κάνει η μπενφοθιαμίνη? Η μπενφοθιαμίνη βοηθάει τον πόνο του νεύρου που λέγεται νευροπαθητικός πόνος. Πάει αυτό. Αν δεν πάρω μπενφοθιαμίνη, δεν θεραπεύεται το ισιακό νεύρο και οι γιατροί δίδουνε το λυρίκα. Λάθος, λάθος. Το λυρίκα έχει βγει για επιληψίες. Λάθος, λάθος. Μπενφοθιαμίνη, μπενφοθιαμίνη. Καπάκι έρχεται βιταμίνη B, η οποία σε κάνει κατακόκκινο, σου κάνει αγκιοδιαστολή. Όσοι παίρνετε βιταμίνες B και γίνετε κατακόκκινοι, 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 μην πάτε και τελείως το λαφαζάνι, α, λαφαζάνι. Τελικά ο λαφαζάνης είναι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τι σχέση τώρα έχει ο λαφαζάνης με την πρόοδο της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, δεν είναι ρε, η Ρωσία, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αλλά το να γίνεται κόκκινη, κατακόκκινη με τη βιταμίνη B, σημαίνει ότι όλα τα αγγεία σας είναι σε διαστολή. Όταν διαστέλλονται τα αγγεία, γίνεται κατακόκκινη. Να μην ανησυχούν οι φίλοι μας. Όχι, να μην ανησυχείτε. Λέβαια. Η βιταμίνη B σε κάνει σαν καραβίδα. Κατακόκκινο, κατακόκκινο. Αυτό είναι καλό. Μπενφοθιαμίνη B και MSM, διότι συμπάρχει και φλεγμονή. Και τι άλλο θέλει το ισιακό νεύρο, Μανώλη, φέρε ρε την καρέκλα. Μάλιστα τα κάναμε πριν λίγο. Φέρε την καρέκλα εδώ, φέρε, λοιπόν, βάλε την καρέκλα. Το κάναμε και πριν λίγο γιατί πονούσες πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Εδώ λοιπόν έχω εγώ το ισιακό νεύρο, ακριβώς εδώ, το οποίο με ενοχλεί επειδή έχω περάσει, επειδή έχω μία ιερολαγωνίτιδα, έτσι, αυτή ερεθίζει έναν μη, ο οποίος λέγεται απιοειδής. Αυτός λοιπόν ο απιοειδής μης, γιατί χρειάζεται? Για να κάνει στροφή το ισχύο. Για να κάνει στροφή το ισχύο. Αυτός ο απιοειδής μου, εμένα, έχει ερεθιστεί και μου ενοχλεί το ισχυακό νεύρο. Εκτός από την μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ. Εκτός από την B, 3 την ημέρα. Και 3 MSM, χρειάζουμε το Μανώλη, το Μανώλη, το Μανώλη, το Μανώλη. Και πώς τον χρειάζουμε? Θα σου πω εγώ κάτι. Εδώ θα κάνω μια απλή διαστατσούλα. Πρόσεξε. Εγώ λοιπόν το πόδι αυτό το βάζω πάνω. Έτσι, γιατί δεν έχω πρόβλημα στο ισχυακό νεύρο από εδώ. Τούτο εδώ όμως δεν μπορώ να το βάλω. Εδώ θέλουμε προσπάθεια. Εδώ θέλει προσπάθεια. Να σε ρωτήσω. Θέλεις να πάρεις φάρμακα? Λοιπόν, οπότε λοιπόν, τι κάνει το ισχυακό νεύρο μου εμένα? Είναι κοντό. Και έρχεται λοιπόν αυτό και το χαλαρώνει. Χωρίς φάρμακα, χωρίς χειρουργία. Έτσι, χαλαρώνει. Απλά πραγματικά. Το χαλαρώνει. Εισπνοή, εκπνοή θέλω από σένα. Έτσι. Μπράβο, φίλοι μας. Το ίδιο μπορεί να κάνετε και εσείς. Έλα, δώσ' του κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κάνε. Κι άλλο. Μπράβο. Μας παίρνει ακόμη. Ναι, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δώσ' του κι άλλο. Οπότε χαλαρώνει, χαλαρώνει, χαλαρώνει και τον μη και το ισχυακό νεύρο. Μένουμε για λίγο εκεί. Και τον απιοειδή μη και το νεύρο. Οπότε λοιπόν και μπορώ να πιο εύκολα να βάλω το πόδι. Και να σας φωνάζει στο Μανώλη και στο κάνεις στο σπίτι. Κάθε 3-4 ώρες το κάνεις μόνος σου. Αλλά δεν μπορεί να το κάνεις όπως το κάνει ο Μανώλης. Να, εδώ. Έλα, δώσου κι άλλο, κι άλλο. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το θεραπεύει ούτε το λυρίκα, ούτε τα χειρουργία, ούτε τίποτε. Άρα λοιπόν, γιατί δεν εξυμνούμε τους μανόλιδες, γιατί λοιπόν εξυμνούμε τα φάρμακα, γιατί εξυμνούμε τα λυρίκα, γιατί εξυμνούμε τα νευροχειρουργία, ρωτάω, εγώ είμαι ανησιολόγος, γιατί δεν πάω στον φίλο μου να με χειρουργήσει, τσάμπα θα με χειρουργήσει, γιατί, να μου βγάλει τα μάτια, γιατί, θα πάω στον νευροχειρουργό, εάν τυχόν είμαι 90 χρονών και τότε λοιπόν πιθανόν και να με στραβώσει ο νευροχειρουργός, είμαι 90 χρονών. Εδώ έχω την κυρία Νάντια. Η κυρία Νάντια έχει ζωή, αλλά είναι μες στην καμπούρα. Ποιος βοηθάει την καμπούρα της κυρίας Νάντιας? Η Bone Store που διορθώνει την οστεοπόρεση και το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο το ζητάγαμε από τους γιατρούς μόνο όταν είχαμε γκράμπες. Τι λέτε ρε? Όλοι οι Έλληνες κατουράνε μαγνήσιο. Είτε γιατί πίνουνε ποτό,
Όταν πίνεις ποτό, κατουράς μαγνήσιο. Είτε όταν είσαι διαβητικός, κατουράς μαγνήσιο. Όταν παίρνεις φάρμακα, καταστρέφεις το μαγνήσιο. Άρα λοιπόν έχουμε έλλειψη μαγνησίου. Και πάνε και δίδουν ασβέστιο. Μα το ασβέστιο θα σου κάνει αρτηριοσκλήρωση στα αγγεία και θα σε καταστρέψει. Μαγνήσιο μπορεστόρ. Εν συνεχεία λοιπόν, πού πηγαίνουμε, στα γόνατα. Στα γόνατα. Τα γόνατα τι θέλουνε. Την φόρμουλα αθριντόλ, να φτιάξει καινούρια άρθρωση και θέλει οπωσδήποτε και το φυτικό βρωμεάκ, για να μπορεί να χτυπήσει τις φλεγμονές. Τι γίνεται. Πάλι στη μέση είναι ο Μανώλης. Βέβαια. Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Γιατί. Διότι εσύ στο σπίτι θα έκανες γυμναστική, όταν έρχεται ο Μανώλης, σε βάζει και σου κάνει, έλα εδώ. Για τα σούλες, εδώ πιλάτες, έτσι. Αιματώνεται όλα εδώ. Να μην έχουμε παγωμένους όμως, να μην έχουμε παγωμένους όμως. Και μια διατασούλα εδώ. Τι ωραία που αισθάνομαι. Ωραία. Αυτό λέγεται πιλάτες. Και το άλλο. Ποιος ήταν ο πιλάτες, ρε? Είναι ένας Γερμανός, ο Τζόζεφ Πιλάτες, το 1920. Ήτανε διελειμμένος, είχε προβλήματα, ραχύτιδα. Και πάλεψε πάνω του και συνήλθε και έβγαλε πραγματάκια και μας τα δείχνει. Αυτή σήμερα. Λοιπόν το πιλάτες είναι μια θεραπευτική γυμναστική. Έτσι. Για μας τους, τους μεγάλους ανθρώπους. Για μας τους μεγάλους, έτσι. Και ξαφνικά, δεν πέφτει, μην χαλάσω τα μικρόφωνα. Κάνω και ασκήσεις πάνω στην μπάλα. Καουμπόι εδώ για τους συμβέσμους. Κάνω και τον καουμπόι. Έτσι. Έτσι. Και γενικά δυναμώνω το νευρικό μου, το μυϊκό μου σύστημα. Παίρνω και τις βιταμίνες. Έχω και το Μανώλη. Τώρα, έχεις λεφτά, έχεις το Μανώλη. Δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις το Μανώλη. Δώσε όμως 100 ευρώ απέναντι στα γυμναστήριά σου. Η οποία το κατοστάρικο αυτό σε βοηθάει για ένα αιώνα. Επί ένα αιώνα είναι πληρωμένα. Με ένα κατοστάρικο πας στο γυμναστήριο, εκεί τσάμπα. Εντάξει. Παίρνεις και τις βιταμίνες και βοηθάς τον οργανισμό. Μόνο έτσι βοηθιέται ο οργανισμός. Διαφορετικά, εκεί είναι τα βολταρέν, εκεί είναι τα μεζουλίτ. Καλά να πάθεις. Στα νεφρά, δώσε και μένα μπάρμπα. Πέτρες και μικρόβια. Νεφρολίν, δώσε και μένα μπάρμπα. Καρδιά. Όλοι έχουν προβλήματα στην καρδιά από την πίεση. Πώς πέφτει η πίεση, με το να κόψεις το βρωμοτσίγαρο, να κόψεις το αλάτι και να περπατάς. Ποιος σου δίνει ενέργεια για να μπορείς λοιπόν να περπατάς? Το καρδιοτόνικ. Καρδιοτόν. Σου έχω εγώ την καλύτερη φόρμουλα με τι μέσα? Με Q10, με καρνιτίνη και ταυρίνη. Και είσαι δυνατός στην καρδιά. Πρόσεξε. Η καρδιά καταστρέφεται από τη γλυκοζηλίωση. Το πολύ ζάχαρο μπαίνει μέσα στις πρωτεΐνες και κάνει γλυκοζηλίωση. Τι σημαίνει γλυκοζηλίωση? Καταστροφή. Σου έχω το γλυκοπροτέκ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ τσακίζει τη γλυκοζιωμένη αμοσφαιρίνη, από 7,5 την πάει στα 6. Α, πάει και αυτό. Εν συνεχεία λοιπόν, πού πάμε, στην παχυσαρκία. Στην έχω εδώ. Νικήσαμε την παχυσαρκία. Γιατί? Διότι νικάμε την αϊπνία, πάρ' την πολυθρόνα, νικάμε το άγχος, την κατάθλιψη, άρα λοιπόν υποστηρίζουμε την εγκεφαλική λειτουργία. Η εγκεφαλική λειτουργία όταν διαταράσσεται θέλει φαγητό και γλυκά. Διότι μόνο το φαγητό και το... μόνο το φαγητό και... Ναπολέοντα, γάματα, Ναπολέοντα, βάλτο ρε, αυτό με έφτιαξε. Το ωραιότερο τραγούδι για αυτή την εκπομπή είναι αυτό που λέει το τραγούδι... Ναπολέοντα, βάτο, γάμα, βάτο, νικήσαμε την παχυσαρκία, Έλληνα, φτάσαμε στον πάτο, ξύπνα, πάρε το μαγνήσιο, πάρε το αντιοξειδωτικό, καταστρέφεσαι γιατί δεν παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βιταμίνησε της Dr. Formulas, καταστρέφεσαι. Πώς καταστρέφονται ρε τα κάγκελα? Γιατί βάφεις κάθε χρόνο τα κάγκελα με αντιοξειδωτικά? Γιατί, ρωτάω, γιατί.
για να μην οξυδωθούν. Και δεν παίρνεις εσύ πρωί, μεσημέρι, βράδυ βιταμίνη σε και περιμένεις το χειμώνα πότε θα έρθουν οι ΙΗ να σε πλακώσουνε. Τι λέβρε Έλληνα. Έλληνα, ξύπνα. Ένας φικιώρης υπάρχει, ένας φικιώρης, και όλοι οι άλλοι γιατροί σε φλωμώνουνε στα χημικά φάρμακα. Χρειάζονται, αλλά όταν έχεις γίνει σαράβαλο. Όταν έχεις γίνει σαράβαλο και βέβαια κανένας δεν θέλει να πεθάνει, πίνεις φάρμακα, παίρνεις μπαστούνα, παίρνεις το πι και έχουμε φτιάξει στου Στούμπου ένα ιατρείο, το οποίο νικάει την παχυσαρκία, όχι με καφέδες και τσάγια. Νικάει την παχυσαρκία διότι μικραίνει το λιποκύτταρο, υπάρχει η ακτινολόγος η Μαρία, η ακτινολόγος, που είμαι υπερήχους, εξετάζει το λιποκύτταρο και σιγά σιγά το βλέπει να μικραίνει με υπερήχους. Η ζυγαριά δείχνει τοξικό φορτίο. Όταν λοιπόν εσύ έχεις τοξίνες, για να μην σε σκοτώσουν οι τοξίνες, διαλύονται σε νερό. Και έχεις λοιπόν τοξικό φορτίο. Τοξικό φορτίο. Το τοξικό φορτίο το βοηθάει το χέσιμο και το σηκώτη. Όταν στο σηκώτη λοιπόν παίρνεις τη βιταμίνη B και τα ηφιέλαια, δεν έχεις τοξικό φορτίο. Όταν έχεις λίπος στο σηκώτη, παίρνεις το Stea Liver. Χωρίς καλό σηκώτη δεν κάνεις αποτοξίνωση. Βλέπω στις διαφημίσεις ψέματα. 30 χρόνια ψέματα λένε στους χοντρούς. Κανένας δεν λέει στο χοντρό, μόρι χοντρέλο, έχεις πρόβλημα στο λιποκύτταρο, έχεις πρόβλημα στο σηκώτη, στα έντερα και εγώ σε βοηθάω. Όταν λοιπόν σε βοηθήσω και εσύ λοιπόν έχεις μία ακατανίκητη επιθυμία να φας γλυκά, σου έχω την φόρμουλα της υπερβολικής πείνας. Μου είπε μία φιλενάδα μου χοντρέλο, ότι πήρε λέει τη φόρμουλα και δεν αδυνάτησε. Μωρή χοντρέλο, δεν σε αδυνατίζει αυτό, αλλά σε κάνει παλιοχοντρέλο να τρως 8 το πρωί, να ξεσκίσεσαι το μεσημέρι με μια κατσαρόλα και το βράδυ λοιπόν γάματα Ναπολέον. Εκνοή. Α, αυτό. Τώρα κι άλλο. Κι άλλο, δώσε. Μας παίρνει έτσι. Δώσε κι άλλο. Κι άλλο. Τεντώνει το ισιακό νεύρο και τον απειοειδή. Τεντώνει το ισιακό νεύρο και τον. Δώσε κι άλλο. Έχω πάρει και τις μπεφοθιαμίνες, έχω πάρει και τις μπε, έχω πάρει και το MSM και έτσι μπορώ και περπατάω. Αυτό θα το κάνω 2 φορές τη βδομάδα και μόνος μου θα το κάνω στο σπίτι. Αυτός, εάν τυχόν δεν πάρετε μπεφοθιαμίνη, μπε και έμεσε και δεν φωνάζετε 2 φορές τον θεράπον ιατρό του απειοειδούς και του ισχύου, δεν πρόκειται να σας θεραπεύσουν τα χειρουργεία με τίποτε. Στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Μπορεί και τα χειρουργεία να σας κάνουν ζημιά. Μπορεί. Πάρε την καρεκλίτσα, βάλ την εκεί. Να πούμε, έτσι όπως είναι εξειδικευμένοι οι γιατροί στο μπάσκετ, στην κολύμβηση, στο ποδόσφαιρο, εγώ είμαι εξειδικευμένος επάνω στα μυοσκελετικά προβλήματα. Συν τις απίστευτες γνώσεις που μου έχεις μεταφέρει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο. Δηλαδή είσαι. Βιταμίνες και φόρμουλες. Δηλαδή, όλα τα προβλήματα, φίλοι μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε προβλήματα. Δηλαδή δεν είσαι γυμναστής για τα ξέκολα. Για μόνο. Και για αυτά. Και για αυτά. Για όλους. Είσαι και αλλά για τα σαράβαλα. Σε ευχαριστώ πάντως για τις γνώσεις που μου έχεις δώσει. Ειλικρινά σου μιλάω. Λοιπόν, ο Μανώλης είναι θεραπευτής γυμναστής. Και συγχρόνως τα όπλα μας, έτσι. Βιταμίνες και φόρμουλες, φίλοι μας. Λοιπόν, όπως ακούστε δω. Κάτι. Ακούστε κάτι. Να διαλέγετε καλούς χειρουργούς. Παίρνω λοιπόν μια κυρία 76 χρονών, η οποία χειρούργησε το ένα ισχύο, έκανε λοιπόν αντικατάσταση της αρθρώσεως του ισχύου και πριν 9 μήνες έκανε αντικατάσταση και το άλλο και μου λέει πονάω. Πρόσεξε, δεν έκανε στην τεχνική άμμη, η γυναίκα μου έχει κάνει χειρουργείο στο ισχύο, αλλά έχει κάνει την τεχνική άμμη. Δεν πάνε λοιπόν να αντισκόψουν όλους τους μυς εδώ, απλώς εδώ κόβουν ένα μικρό, λίγο το δέρμα, ανοίγουνε το δέρμα, δεν κόβουνε τους μυς, διότι όταν κόψεις τους μυς, τέρμα, αναπηρία.
Όταν λοιπόν πας και κόψεις εσύ όλους τους γλουτιαίους και τέτοια για να μπορεί ο χειρουργός να σου αντικαταστήσει την άρθρωση, την πάτησες, την πάτησες. Πάει τώρα. Θεραπεία. Μανώλης, Μανώλης. Αν αγαπητή κυρία των 76 χρονών δεν πάρεις τον θεραπευτή, τον θεραπευτή του γλουτιαίου. Όταν λοιπόν ο γλουτιαίος σου θέλει δυνάμωμα, όταν αγαπητή κυρία δεν ξεσκίζεσαι στη βιταμίνη B να αιματωθεί ο γλουτιαίος σου και να σου κάνει ο Μανώλης τις ασκήσεις έτσι να δυναμώσει ο γλουτιαίος, πώς θα μπορέσεις λοιπόν εσύ να σφίξεις τους κομμένους, τους τραυματισμένους μυς από το χειρουργείο. Θα έκανες το χειρουργείο, αλλά θα πάθεις ατροφία των μυών. Μανώλης B. Μανώλης B. Μάλλον B. Μανώλης. Μανώλης B. B. Μανώλης. Το μίζογλουτιαίος είναι ο μεγαλύτερος μίζος σώμα. Τζουτζούκα μου, πρόσεξε. Πάω λοιπόν, άντρας λέει, ένα παιδί 21 χρονών. 21 χρονών δεν είναι άντρας, παιδί. Ένα παιδί νιώθει κάψιμο στις πατούσες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει πρόβλημα στην μέση. Συνήθως τα νέα παιδιά πηγαίνουν στα γυμναστήρια και σηκώνουν 200 τόνους, 500 τόνους, 600 τόνους και τότε λοιπόν συμπιέζονται οι δίσκοι και έχουν προβλήματα. Αυτό κάνουν οι νέοι. Οι νέοι. Αυτό κάνουν οι νέοι. Τώρα, όταν σου καίγονται οι πατούσες στην ηλικία τη δικιά μου, είναι εκφύλης. Πότε πρόλαβε να εκφυλιστεί ο δίσκος, πότε? Άρα λοιπόν είναι οι λεγόμενοι, νομίζουν ότι τα πολλά βάρη θα σε κάνουν πιον ωραίον. Ρε εσύ, τις γυναίκες, Ναπολέοντα, γάματα, πώς το λες ρε το τραγούδι ρε. Τις γυναίκες με το μυαλό ρε τις κατακτάς, όχι με τα βάρη. Δεν θέλει κόπο, θέλει οι γυναίκες. Αγόρι μου, λεβέντι μου, παιδί μου, θα πάρεις μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ, 3 βιταμίνες B και 3 MSM. Έτσι. Θα καλέσεις το Μανώλη και θα σου κάνει τον προκρούστη. Mm-hmm. Θα σου τραβάει τα πόδια για να αναπτυχθεί ο δίσκος. Ο δίσκος σου, αγόρι μου, είναι, είναι ταλαιπωρημένος από τα βάρη. Το πιασες, αγόρι μου, λεβέντι μου. Τώρα που είπες για το MSM, στη Βούλα εδώ, κυρία Πινελέο, που μου λέει με αυστηρό ύφος, γιατί είναι το στυλ της έτσι, κυρίας, να δώσουμε μια καλημέρα, μου λέει, δώσε, να πει στο Φικιόρι, μου λέει, ότι το MSM με ανακουφίζει πάρα πολύ. Για το MSM. Έχει αράβαλα πελάτες και στέλνουν... Όχι, έχω από 18 φοιτήτρια μέχρι και μεγάλες ηλικίες, όλη την γάμα. Λοιπόν, πάω στο Σηκώτη. Το Σηκώτη, όλα τα φάρμακα αποτοξινώνονται από το Σηκώτη. Έτσι. Ό,τι παίρνεις, περνάει από το Σηκώτη. Τελικά λοιπόν το Σηκώτη το χαλάμε και παίρνουμε λοιπόν φάρμακα για τη χοληστερίνη. Τα φάρμακα κατά της χοληστερίνης είναι επικίνδυνα. Αν θέλεις να σου πέσει η χοληστερίνη μέσα σε ένα μήνα, θα πάρεις το Lipoprotec. Το Lipoprotec, εάν έχεις πολύ χοληστερίνη, θα το πάρεις 3 την ημέρα. Αν δεν έχεις υπερβολική πολύ, θα το πάρεις πρωί και βράδυ. Lipoprotec. Γιατί υπερέχει από τα άλλα τα χημικά? Διότι είναι φυτικό. Βγαίνει μία ουσία από τους μύκητες που καλλιεργούνται πάνω στο ρύζι, το παίρνει η Dr. Formulas και κάνει το Lipoprotec. Σε ένα μήνα το ρίχνει, έχει και Q10 μέσα και ηχθιέλαια. Εντάξει, πάει αυτό. Παίρνουμε λοιπόν, κυρία μου, τον Αργύρι. Αργυράκο μου, τζουτζούκο μου, πάρε λοιπόν το Lipoprotec πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 1-1,5, το πολύ 2 μήνες. Μετά από 2 μήνες κάνεις εξετάσεις. Πάει η χοληστερίνη. Όταν λέμε πάει, πάει. Για να μην ξαναγίνει χοληστερίνη, εφόρου ζωής, 3 βιταμίνες B και 3 ηχθέλαια. Όποιος Έλληνας και Ελληνίδα δεν παίρνει 3 βιταμίνες B και 3 ωμέγα 3 της Life Extension, δεν πρόκειται να έχει υγιές Σηκώτη με τίποτε. Με τίποτε. Όλα τα φάρμακα, όλα τα αυτά, γάματα Ναπολέοντα, μεγάλα γράμματα, το Σηκώτη, παιδιά, με μεγάλα γράμματα, όλα τα φάρμακα το καταστρέφουνε.
Βιταμίνη B 3 την ημέρα, ηχθέλαια 3 την ημέρα και αν έχεις λίπος στο σηκώτη, Stea Liver. Η εταιρεία Dr. Formulas, αυτή η μεγάλη εταιρεία των φυτικών συμπληρωμάτων, έχει το Stea Liver και το κάνει το σηκώτη καινούριο. Από εκεί και πέρα, διαλέγεις τη διατροφή σου. Υπάρχουν σκατοτροφές, υπάρχουν ζάχαρα, ό,τι θέλεις. Όλα τα κάνουν για να σε κάνουν εσένα ναρκωμανή, εξαρτώμενο πρεζάκια. Καλά να πάθεις. Πάει αυτό τώρα. Αργύρης, 58 χρονών και παίρνει φάρμακα για την πίεση. Καλά να πάθεις. Δεν έμαθες ρε Αργύρη ότι το μαγνήσιο 2 το βράδυ και 1 το πρωί χαλαρώνει τα αγγεία. Το μαγνήσιο ρίχνει τη χαμηλή πίεση. Η βιταμίνη C της Dr. Formulas πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαλακώνει τα αγγεία. Όταν ρε Αργύρη μου, τζουτζούκο μου, τα αγγεία σου είναι σκληρά και βέβαια ανεβαίνει πίεση, αρτηριοσκλήρωση λέγεται αυτό. Αργύρη μου, ξέσκισε τη βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέσκισε και το μαγνήσιο, κόψε Αργύρη μου το αλάτι και, τη ζάχαρη και μετά John Walking, περπάτα, περπάτα. Καθώς περπατάς λοιπόν, μαλακώνουνε τα αγγεία. Τα αγγεία μαλακώνουνε με τη βιταμίνη C το μαγνήσιο και να μην τους δίνεις αλάτι, αλάτι, αλάτι. Το αλάτι, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλό στους γιατρούς. Πάει και αυτό. Α, ψωρισιακή αρθρίτιδα, 51 χρονών. Για την ψωρισιακή αθρίτιδα σου έχω το MSM. Θα πλακώνεις το MSM 3 την ημέρα. Οπωσδήποτε θα παίρνεις το Arthromax, το Arthridol της Dr. Formulas. Η Dr. Formulas έχει μία φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Θα ξεσχίζεις 2 πρωί, 2 βράδυ. Θα παίρνεις 3 βρομεάκ και πρόσεξε, θα πάρεις και το βιοκουρκουμίν της Life Extension. Γράψε, βιοκουρκουμίν της Life Extension, βιοκουρκουμίν της Life Extension. Σου δίνω πολλά, διότι τα ρευματικά είναι πολλά, πολύ δύσκολα. Οι φλεγμονές ξεκινούν από πολλές ουσίες που λέγονται κιτοκίνες. Είναι περίπου 8 κιτοκίνες που κάνουν φλεγμονές. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω, ξέσκισε το βρομεάκ, ξέσκισε το MSM και ξέσκισε το βιοκουρκουμίν. Η ετικέτα γράφει 1, εσύ θα παίρνεις 3. Και μόλις λοιπόν αισθανθείς καλά, θα φωνάξεις τον θεράπον ιατρό των αρθρώσεων, Μανώλη. Ο οποίος ο Μανώλης θα σου τραβάει εδώ. Καθώς λοιπόν σου τραβάει τις αρθρώσεις, αιματώνεται ο αρθρικός θύλακος. Στέλνει αίμα. Όταν πηγαίνει αίμα, διορθώνεται η φλεγμονή. Ο Μανώλης, προτού με βάλει να κάνω ασκήσεις, μου κάνει μασάζ. Μου τραβάει τους μυς, αιματώνονται και έχω διάθεση. Να είμαστε έτοιμοι. Μπράβο. Mm-hmm. Να είμαστε έτοιμοι. Γιατί λοιπόν διαφέρει ο θεραπευτής γυμναστή με τον άλλον το γυμναστή που είναι για τους προπονητάς και για τους νέους ανθρώπους. Αυτός είναι για τους μεγάλους. Είναι με τους μεγάλους. Διότι έχει αποκτήσει μία εξοικείωση με τους μεγάλους ανθρώπους. Ξέρει τις βιταμίνες, ξέρει πώς θα σε πάει και βοηθάει. Δεν μπορεί εμένα να με αντιμετωπίσει σαν το γιο μου. Μην τρελαθούμε. Πάει και αυτό. Πηγαίνω σε μία κυρία η οποία τι μου λέει. Γιατρέ μου, έχω πρόβλημα στα νεφρά μου. Αυτό, κοιτάξτε, τα νεφρά έχουν χιλιάδες νεφρόνια. Μέσα κάθε νεφρό έχει ένα μικρό σωματίδιο που λέγονται νεφρόνια. Μέσα λοιπόν στο νεφρόνιο υπάρχει ένα τριχοειδές που είναι σε σπήραμα και γι' αυτό λέγεται, αγγείο σπήραμα. Όταν λοιπόν αυτό το σπήραμα, το αγγείο, πάει ένα μικρόβιο ή πάει και το καταστρέψει, λέγεται σπήραματονεφρίτιδα. Η κυρία λοιπόν αυτή έχει εστιακή σπήραματονεφρίτιδα. Με λίγα λόγια,
η οξείδωση καταστρέφει τα αγκιάκια της. Αγαπητή κυρία, με την εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση, για να μην προχωράει η κατάστασή σου, θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φυτική βιταμίνη C της Dr. Formulas. Η Dr. Formulas έχει φτιάξει την καλύτερη βιταμίνη C, την καλύτερη. Θα παίρνεις αυτήν την φυτική φόρμουλα C που βγαίνει από κάμου-κάμου ασερόλα και πιπερίνη και θα σταματάει την οξείδωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οπωσδήποτε το μεσημέρι θα παίρνεις ένα Q10 της Life Extension. Ακριβό ξεακριβό, ακριβά είναι και τα νεφρά σου. Θα παίρνεις ένα Q10 της Life Extension, ένα το μεσημέρι, και πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά φαγητό, θα παίρνεις καρνοσίνη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά φαγητό. Μόνο η βιταμίνη C, το Q10 της Life Extension, αυτό είναι Q10 με λεμόνι, μόνο το ακριβότερο και το καλύτερο. Θα ξεσκίζεσαι στην καρνοσίνη πρωί, μεσημέρι, βράδυ, που και αυτή είναι ακριβή και έτσι θα σωθείς. Διαφορετικά, από οξείδωση σε οξείδωση θα μείνεις χωρίς νεφρά και τότε θα ψάχνεις μεταμόσχευση. Τα λέω καλά. Ναπολέοντα, νικήσαμε την παχυσαρκία. Ιφηγένεια, σε παρακαλώ. Μπορούμε να νικήσουμε την παχυσαρκία στο ιατρείο του Στούμπου. Η παχυσαρκία έχει σχέση με τον εγκέφαλο, είναι εγκεφαλική χρονία νόσο, εγκεφαλική και νόσο των λιποκυτάρων. Η παχυσαρκία είναι ορμονική απορρίθμιση του λιποκυτάρου και εγκεφαλική, εγκεφαλικό πρόβλημα. Η παχυσαρκία είναι πρόβλημα ορμονικό του λιποκυτάρου, το οποίο ο στούμπος παρακολουθεί την εξέλιξη του λιποκυτάρου με υπερήχους. Έχει λοιπόν την ακτινολόγο τη Μαρία και με υπερήχους παρακολουθεί την εξέλιξη του λιποκυτάρου. Όταν το λιποκύτταρο γίνει μικρό, ρυθμίζεται και το ορμονικό σύστημα του οργανισμού. Μην πάτε λοιπόν να κόβετε στομάχια, να βάζετε το παχύ έντερο από τον κόλο σας, το παχύ έντερο στο στόμα σας, δηλαδή με λίγα λόγια το στόμα και ο κόλος γίνονται τα ένα. Αυτό σημαίνει χειρουργείο. Χειρουργείο σημαίνει ότι παίρνω το κόλο, το ενώνω στο στόμα και είναι το ίδιο πράγμα. Τρώω, χέζω. Αυτό το κάνουν τα χειρουργεία. Αυτό σημαίνει ότι είστε από βλάκες και κάτω. Ο κόσμος πρέπει να τρώει. Και το φαγητό λοιπόν είναι μεγάλη ικανοποίηση. Τρως το φαγητό, αλλά το τρως 8 το πρωί, 2 το μεσημέρι, 8 το βράδυ. Το κύριο φαγητό το τρώμε στις 2 η ώρα, δεν το τρώμε στις 5, ούτε στις 8. Το φαγητό λοιπόν χρειάζεται να ανανεώνει τον οργανισμό. Και εν συνεχεία ο μεταβολισμός του φαγητού λέγεται μανώνης. Να πούμε ότι ένας πολύ σημαντικός λιποδιαλύτης είναι ήδη οι μασημίες. Είδες, γι' αυτό τους ξυπνάμε εμείς κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Εσύ τρως. Τρώω. Αυτό που πρέπει τρώω. Και τις ώρες που πρέπει. Εγώ ξεσκίζουμε στο φαγητό γιατί ο φαγάς δεν θεραπεύεται ποτέ. Αντί όμως να τρως το βράδυ 10 η ώρα στα καλύβια. Κάτι παϊδάκια που κάνουν τα καλύβια. Υπάρχει μια πλατεία της χοληστερίνης. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάτι φοβερά μαγαζιά. Παραγγέλνεις 2 κιλά παϊδάκια και σου κάνουν δώρο άλλα 2. Ξεσκίζε. Στο τέλος σου φέρουν και μια τσανάκα γιαούρτι τσάμπα. Τώρα τι γιαούρτι είναι αυτό, δεν πες σημασία. Σου είναι γιαούρτι. Βάζουν μέσα και σιρόπια, βάζουν και αυτά. Θα καταλάβεις να φάμε παϊδάκια και στη Σπάρτη, κάτω στο Θεολόγο, έτσι. Να δώσουμε μια καλημέρα κάτω στους φίλους μας. Ο Μανώλης και εγώ είμαστε από τον Ευρώτα. Σπαρτιατόπουλα, βέβαια. Από τον Ευρώτα, βέβαια. Από τον Ευρώτα. Είμαστε από τον Ευρώτα. Μικροί, τρώγαμε μέλανα ζωμό. Καθώς μεγαλώναμε, πήραμε θάρρος και ξεσκίζαμε. Εγώ έτρωγα. Ο Μανώλης διατηρείται. Ο πατέρας του έχει ένα ταβερνάκι. Στο Θεολόγο. Στο Θεολόγο. Γεια σας, καθώ. Πρωτού φτάσει στη Σπάρτη, αριστερά είναι ο Θεολόγος. Εκεί ξεσκίζεσαι, ωραία και φεύγεις. 2 ώρες από την Ομόνια. 2 ώρες. 2 ώρες από την Ομόνια, έτσι. Λέμε, πήγαινε φάε και μετά λοιπόν. Πότε θα θέλει να ξαναφάς πολύ, δεν μπορεί να ξεσκίζεσαι κάθε μέρα. Πάει και αυτό έτσι.
Εδώ λοιπόν, παιδιά, σας έχω φτιάξει ένα τεράστιο πίνακα. Έκανε ο Ναπολέον 32 ώρες για να το κολλήσει. Έτσι. Και λέμε, νικήσαμε την παχυσαρκία. Πώς την νικήσαμε, με καφέδες και τσάγια. Νικήσαμε την αϊπνία, σεντάρ. Άμα δεν κοιμηθείς θα τρως συνέχεια. Νικήσαμε το άγχος, το μαγνήσιο. Δεν το παίρνουμε όταν έχουμε μόνο, πώς το λένε, γκράμπες. Νικήσαμε την κατάθλιψη, Εγώ τα απογεύματα έχω κατάθλιψη. Πώς αντιμετωπίζω την κατάθλιψη, με τι, με αντικαταθλιπτικά. Μπε και ωμέγα 3, και κάνω και γυμναστικούλα. Ναι. Και γυμναστικούλα, πάει. Έχεις υπερφαγία, στο έχω. Φόρμουλα υπερφαγίας. Δόκτωρ φόρμουλα υπερφαγίας. Δεν σε αδυνατίζει αυτό. Αυτό έχει μέσα χρώμιο και φυτικές ίνες. Για να μπορείς να μάθεις, να τρως παλιό χοντρέλο 8-2-8. Και τελικά, τι άλλο μένει, η αποτοξίνωση του οργανισμού. Ποιος βοηθάει στην αποτοξίνωση, το Τιαλάκ. Το Τιαλάκ λοιπόν, το Τιαλάκ, τι είναι, εμποδίζει τα φουσκώματα. Τιαλάκ. Κάθε Έλληνας δεν τρώει μια χωριάτικη. Ε? Μόλις φας εσύ το τυρί, εκεί πρίζεσαι. Τιαλάκ. Πριν από τη χωριάτικη, Τιαλάκ. Θέλεις και το πρωί να κάνεις αποτοξίνωση. Ποιος κάνει αποτοξίνωση? Η διευκόλυση της αφοδεύσεως. Εντεροάκτιν. Και πας καλά. Με λίγα λόγια, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σχέση με τα αίτια. Αν το αίτιό σου είναι το άγχος, χτύπησε το άγχος. Αν το αίτιό σου είναι η κατάθλιψη, χτύπησε την κατάθλιψη. Αν το αίτιό σου είναι η ακινησία, σου έχω τον πέδαρο. Τον πέδαρο. Δεν πάω στο Μέγαρο με τον πέδαρο. Άμα δεν πας με τον πέδαρο, δεν ενεργοποιούνται οι μύες σου. Τυπάμε το κακό στη ρίζα του, με λίγα λόγια. Σε όλες τις. Να το. Μία κυρία 38 χρονών παίρνει αντιβίωση. Καλά να κάνεις. Και ξαναπαίρνει αντιβίωση. Καλά να πάθεις. Και τελικά έχει πάθει κολίτιδα. Καλά να πάθεις. Κύρια μου, δεν έχεις μάθει ότι η βιταμίνη C ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό? Πότε επιτέλους Ελληνίδα 38 χρονών έχουν περάσει 300 κυβερνήσεις και δεν έχεις καταλάβει ότι όλοι σου λένε ψέματα? Η αντιβίωση σκοτώνει τα μικρόβια, αλλά δεν θεραπεύει το ανοσοποιητικό. Το ανοσοποιητικό το θεραπεύει η βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Και το βράδυ θα πάρεις το εντεροάκτιν. Εάν, αγαπητή κυρία, δεν πάρεις βιταμίνη C 3 την ημέρα και εντεροάκτιν, δεν πρόκειται να θεραπευτείς στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Όσο για τη φλεγμονή που έχεις ακόμα στα έντερα, ηχθιέλαια. Τσάκισε τα ηχθιέλαια. Είναι λυπηρό. Εσύ είσαι σαν την κόρη μου, 38 χρονών, να είσαι σε αυτή την κατάντια. Κατάντια. Ένας γιατρός βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι στο κανάλι ART που λέει την αλήθεια. Την αντιβίωση θα την πάρει ένας που πάει να χειρουργηθεί. Δεν παίρνουν την αντιβίωση γιατί είναι καραμέλες. Κυρία μου, λένε ψέματα. Όπως όλοι οι πολιτικοί λένε ψέματα, όλοι οι πολιτικοί 30 χρόνια, 40 χρόνια λένε ψέματα, ότι είμαστε πλούσιοι, ότι περνάμε καλά και τώρα τι φάγαμε, καλά να πάθετε. Όσοι παίρνετε συνέχεια φάρμακα, καλά να πάθετε. Παίρνετε βιταμίνες, εγώ κάποια στιγμή θα βαρεθώ. Με έχετε αγανακτήσει. Ναπολέοντα, γάματα Ναπολέοντα, ρίξτο, Ναπολέοντα. Λοιπόν, προσέξτε. Έχω μία κυρία 69 χρονών στην ηλικία μου, η οποία έχει πρόβλημα στο ισιακό νεύρο. Το μεγαλύτερο νεύρο του ανθρώπου είναι το ισιακό. Όταν σε πιάνει αυτό, έχεις τρομακτικό πόνο και η ζωή σου είναι μέσα στην κατάθλιψη. Θεραπεία. Τρεις βιταμίνες και μανόλης. Οι βιταμίνες αυτές είναι η μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ, 3 βιταμίνες B και 3 MSM. Αυτές οι βιταμίνες θεραπεύουν το νεύρο, αλλά για να μπορέσει το νεύρο να χαλαρώσει,
πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις τις ασκήσεις του Μανώλη. Εδώ. Φύγαμε. Ο Μανώλης λοιπόν τώρα εδώ σπρώχνει το ισιακό νεύρο και το χαλαρώνει. Δώσ' του κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και άλλο, και άλλο. Εκπνοή, εκπνοή θέλω από σένα. Να χαλαρώνει ο μύες για να κάνουμε μεγαλύτερη διάταση. Καθώς εισπνέω χαλαρών, δώσε κι άλλο. Έχω πάρει την πενφοθιαμίνη, έχω πάρει το B και το MSM, δεν πονάω και μου χαλαρώνει το μη. Μου χαλαρώνει το ισιακό νεύρο. Μου χαλαρώνει το μη, μου χαλαρώνει το ισιακό νεύρο και εν συνεχεία μου τσιτώνει το ισιακό νεύρο, μου τεντώνει το ισιακό νεύρο, μου τεντώνει το ισιακό νεύρο, μου τεντώνει το ισιακό νεύρο. Έχω πάρει την πενφοθιαμίνη και την μπέ και δεν πονάω, μου τεντώνει και έτσι ξαλαφρώνω. Αυτό το πράγμα όμως δεν θεραπεύεται και πρέπει εγώ να το κάνω κάθε 2-3 ώρες για να χαλαρώνει ο μυς. Διαφορετικά με περιμένει ο νευροχειρουργός που δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Η θεραπεία του ισιακού νεύρου λέγεται μπενφοθιαμίνη, BMSM και Μανώλης. Δεν το φέρνω εδώ για να σας κάνω εντύπωση γιατί έχει ωραία μπράτσα, για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι μόνο έτσι βοηθιέται, χαλαρώνει το ισιακό νεύρο. Εντάξει. Έχω κι άλλους με τέτοια προβλήματα. Κι άλλους. Έτσι. Πάω λοιπόν τώρα στο έντερο. 50 χρονών έχει ευερέθει στο έντερο με πόνους. Τι να κάνει. Το πρώτο πράγμα που θέλει το έντερο, είναι μαγνήσιο. Το πνευμονογαστρικό ερεθίζει το έντερο και όλοι λοιπόν με το άγχος έχουν προβλήματα στο έντερο. Το μαγνήσιο, αγαπητή 50άρα, το μαγνήσιο. Εσύ παίρνεις 2 το βράδυ και 1 το πρωί. 2 το βράδυ και 1 το πρωί. 1 το κρατούμενο. Εν συνεχεία, ποιος διορθώνει το έντερο. Το έντερο λοιπόν το διορθώνει. Εδώ, το τιαλάκ. Πού το τιαλάκ, εδώ. Τιαλάκ, θα παίρνεις 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ, τιαλάκ. 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ, ένζημα, τιαλάκ. Και καπάκι, θα παίρνεις Το εντεροάκτιν της Dr. Φόρμουλας θα παίρνεις ένα κάθε βράδυ. Αλλά το τιαλάκ θα το ξεσκίσεις. 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ, 15 λεπτά πριν φαγητού. 15 λεπτά πριν φαγητού το τιαλάκ και ένα κάθε βράδυ για το εντεροάκτιν θα κάνεις το καλύτερο έντερο. Έτσι. Και βέβαια πάντοτε να μην επεμβαίνει ο εγκέφαλος στα έντερα. Δεν λέμε ψυχοσωματικά. Το άγχος επηρεάζει τα έντερα και τα βοηθάει το μαγνήσιο. Να πούμε ότι το μαγνήσιο είναι το πρώτο μέταλλο που καταναλώνεται όταν στρεσταριζόμαστε. Γι' αυτό είναι τόσο απαραίτητο. Αχ, γιατρέ, με ανάφρωσες. Να σου κάνω λίγο εδώ. Ναι, καλά, ναι. Έτσι. Καλά, άμα αρχίσεις να κάνεις μασάζ από παντού, παντού μου αρέσει. Αχ, τι ωραία. Έτσι. Πω. Έχω πάρει μπενφοθία. Πω, έλα, δώσε κι άλλο. Κι άλλο. Αυτό θέλω. Κι άλλο και εγώ. Εκπνοή θέλω από σένα. Αυτό. Για να χαλαρώσει ο μυς. Πω, έρχεται λοιπόν το ισιακό νεύρο και τεντώνει και τεντώνει και τεντώνει. Χαλαρώνει και ο μυς. Έχω πάρει μπενφοθιαμίνη, μπέ και μεσέ. Οπωσδήποτε. Και με βοηθάει. Τα όπλα μας. Αυτά μου τα κάνει Δευτέρα και Σάββατο. Μετά σηκώνει και τεντώνει το νεύρο. Διαφορετικά έχω τουλάχιστον 5 φίλους νευροχειρουργούς. Ωπα, πάρ' το μαζί σου. Προκρούστης. Για να πας από την Αθήνα στη Σπάρτη, παίρνεις από τον προκρούστη. Παιδιά, είμαι συγκινημένος. Είμαστε Σπαρτιάτες, παιδιά. Εγώ είμαι, ναι, Σπαρτιάτης light. Είμαι light Σπαρτιάτης εγώ. Αυτός είναι ωραίος Σπαρτιάτης. Πάει και αυτό. Οι μικρανίες, 47 χρονών. Άκουσα. Οι μικρανίες έχουν σχέση με το άγχος, την υπερένταση και βέβαια με τις ορμόνες και με τοξίνες και με τέτοια πράγματα. Αυτό που θα σε βοηθήσει 100% αγαπητή κυρία είναι 2 μαγνήσια στις 9 η ώρα, 2 μαγνήσια και 2 σεντάρ, να κοιμηθείς βαθιά. Αυτό που διορθώνει τον εγκέφαλο είναι ο ύπνος. 2 μαγνήσια στις 9 η ώρα και 2 στις 11. Μη μου κοιμηθείς στις 1.30, διότι τώρα το καλοκαίρι
Ξενυχτάμε. Όχι. 11-11.30 να κοιμηθείτε. Πάει αυτό. Ξυπνάς το πρωί, τρως φρούτα, πίνεις μία μπέ. Τι κάνει η μπέ, σε κάνει κατακόκκινο. Αυτό είναι καλό. Η μόνη βιταμίνη που σε κάνει σαν μπατζάρι είναι η βιταμίνη B. Δεν είναι αλλεργία. Δεν είναι αλλεργία. Είναι αγκιοδιαστολή. Αγκιοδιαστολή του εγκεφάλου, των αγκίων της καρδιάς, των νεφρών. Η βιταμίνη B ανοίγει τα αγκία και φαίνεσαι κατακόκκινο σαν μπατζάρι. Βιταμίνη B. Πάει και αυτή. Για 20 λεπτά, μισή ώρα έτσι. Μπράβο. Αλλαγιάζει. Τώρα. Το χειρότερο πράγμα είναι να τυφλωθείς. Μετά την ηλικία των 60 χρονών αρχίζουν οι εκφυλήσεις. Πίσω από το μάτι υπάρχει ένα σημείο που λέγεται οχρά κοιλίδα. Αυτό μεταφέρει την εικόνα. Μια κυρία 80 χρονών αρχίζει να έχει εκφύλιση οχράς κοιλίδας. Τι θα βοηθήσει, γράψε. Μάγκου καρτ, μάγκου είναι η οχρά κοιλίδα. Γκάρτ είναι ο φρουρός. Μάγκου γκάρτ της life extension, μάγκου γκάρτ. Θα πλακώσεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ μάγκου γκάρτ. Οπωσδήποτε θα πλακώσεις 3 MSM, τρεις βιταμίνες E της life extension και θα παίρνεις 2 φορές τη βδομάδα σελήνιο για να σταματήσεις την οξείδωση. Έτσι πάει και αυτό. Δισκοκύλη. Να, 72 χρονών. Η δισκοκύλη μπαίνει και βγαίνει. Όταν δεν μπορεί να μπει, πας στον νευροχειρουργό και σε χειρουργεί. Αλλά είναι η λεγόμενη ραγίσα δισκοκύλη. Εσύ δεν έχεις ραγίσα δισκοκύλη. Τι θέλεις. Θέλεις οπωσδήποτε 3 μπεφοθιαμίνη. 2 πρωί, 2 βράδυ, μπε, MSM και το μανόλι. Ξάπλωσε και δείξε. Βέβαια, να δείξουμε εδώ τη σημαντική ασκησούλα εδώ, η Μακένζη. Μα κάνει, έτσι. Αυτό. Και μπαίνει μέσα εκεί. Αλλά έχεις πάρει όμως την μπενφοθιαμίνη, έχεις πάρει και την B και το MSM και τα μαγνήσια, μην πονάς, φωνάζεις και το μανόλι. Τώρα, αν θέλεις περισσότερο, είσαι πολύ σαράβαλο και δεν θέλεις το μανόλι, πάρε το βαλάντι. Πάντως όμως, θα σου πω τώρα κάτι. Ωραίο είναι να σου κάνει ένας φυσιοθεραπευτής μασάζ και άλλο να κάνεις όμως ενεργητική γυμναστική. Εγώ λοιπόν, είναι φίλος μου ο Βαλάντης, αλλά φωνάζω το Μανώλη γιατί μου κάνει και γυμναστική. Όλοι λοιπόν κοιτάνε να μην ταλαιπωρηθούν. Δεν γίνεται χωρίς να δυναμώσει όλο το σύστημα, το μυϊκό και να θέλεις να έχεις... Πώς λέγανε και οι αρχαίοι γιατροί, αγαθά κόψκτονται φίλοι. Θέλει λιγάκι να... Εγώ σου έχω και τους δύο. Από εδώ ο Βαλάντης, από εκεί ο Μανώλης. Ο Βαλάντης είναι λίγο, πώς να σου πω, όλα τα κάνει ο Βαλάντης. Εδώ τα κάνεις μαζί με το Μανώλη. Διαλέγεις και παίρνεις. Πάει και αυτό. Α, πονάει στις αρθρώσεις, 60 χρονών. Αγάπη μου για τις αρθρώσεις είναι το αρθριντόλ. Θα πλακώνεις το αρθριντόλ 2 πρωί, 2 βράδυ, εφόρου ζωής. Δεν θα τα κόψεις ποτέ, διότι αφού γερνάς για να μην σκατογεράσεις στις αρθρώσεις, αρθριντόλ. Για ένα χρόνο πάρε και το βρομεάκτ για να τσακίσεις τις φλεγμονές. Μετά από ένα χρόνο κόψτε το βρομεάκτ και συνέχισε με το αρθριντόλ. Γιατί μέσα στο αρθριντόλ έχει και MSM. 57 χρονών, αϊπνία. Μωρό μου, 9 η ώρα 2 μαγνήσια, 11 η ώρα σεντάρ. Τάβλα η κυρία. Να το 70 χρονών, εγώ είμαι 67. Αυτή είναι 70 και πονάει. Πώς θα τη σώσεις. Βέβαια, καταρχήν θα πάρει μπεφοθιαμίνη, B και MSM, οπωσδήποτε αυτά τα τρία. Θα τα έχεις δίπλα στο κομμωδίνο σου. Άκουσε. Παίρνεις τηλέφωνο το Μανώλη. Ο Μανώλης σου λέει έρχομαι. Κατά την διάρκεια που έρχεται στο σπίτι σου, εσύ έχεις πάρει 4 μπεφοθιαμίνες, 4, 2 B και 2 MSM. Περιμένεις το Μανώλη. Βέβαια. Κατά τη διάρκεια που θα κάνει αυτός μισή ώρα να έρθει, έχεις πάρει 4 μπεφοθιαμίνες,
τέσσερις. Έχεις πάρει δύο B και δύο MSM. Mm-hmm. Όταν θα φτάσει ο Μανώλης και χτυπήσει το κουδούνι, δεν θα πονάς. Αλλά δεν έχει γίνει όμως θεραπεία, γιατί η θεραπεία πρέπει οπωσδήποτε, τι κάνει, να κινητοποιήσει το νεύρο. Άμα τυχόν... Πάμε πάλι, άλλη μια φορά. Άμα τυχόν το νεύρο δεν χαλαρώσει, Ναι, έλα. Εγώ τώρα δεν πονάω. Πονάω. Αλλά αυτός μου χαλαρώνει το νεύρο. Εγώ πονάω, δεν πονάω. Γιατί πια 4 μπεφοθιαμίνες, 2 μπε και 2 μεσέ. Πονάω, δεν πονάω. Αλλά όμως, ποιος θα μου χαλαρώσει το νεύρο, ποιος. Η έκταση. Α, αυτό. Έτσι. Θα κάνεις εσύ και τη Μακένζη και θα πας καλά. Αλλά θα τα κάνεις εφόρου ζωής. Άμα τα σταματήσεις, σε περιμένει ο Πουλάς. Δεν ξέρετε τον Πουλά. Ο Πουλάς είναι ο φίλος μου. Ο φίλος μου είναι ο νευροχειρουργός. Πουλάς. Μάγκας, ο οποίος πάει στο νοτιαίο μυελό με ένα τσουτσουνάκι που το λέει εύκαμπτο τσουτσουνάκι. Πάει λοιπόν αυτό το τσουτσουνάκι σπονδυλική στήλη και σου μπλοκάρει τα νεύρα. Του πληρώνεις κι εσύ. Όχι πολλά, όχι και πάρα πολλά, αλλά χοντρά. Νευροχειρουργός Πουλάς. Για μένα ο καλύτερος νευροχειρουργός. Για μένα. Υπάρχουν πολλοί. Αλλά ο Πουλάς πάει με ένα τσουτσουνάκι. Εύκαμπτο λαπαροσκόπιο λέγεται. Εύκαμπτο. Πουλάς. Όποιος λοιπόν θέλει, από εδώ Πουλάς. Και από εδώ ο Μανώλης. Από εδώ ο Πουλάς και από εδώ ο Μανώλης. Εγώ τον αγαπάω να είναι καλά. Τώρα είναι στο ναύπλιο. Πουλάς. Πολύ ωραίος είναι. Είναι νευροχειρουργός φαγάς. Το μπουστί, το τι τρώει. Τον αγαπάω πολύ. Άμα θέλω να φάω πολύ, παίρνω τον Πουλά. Το τι ξεσκίζεται. Αλλά είναι ο καλύτερος νευροχειρουργός. Πάει και αυτός. Ερευματοειδή αθρίτητα, 40 χρονών. Μωράκι μου, σε έσωσα. Γράψε. 3 MSM εφόρου ζωής. 3 βρομεάκτ της Dr. Φόρμουλας εφόρου ζωής. Και θα παίρνεις 3 βιοκουρκουμίν. 3. Το κουτί γράφει 1. Εσύ θα παίρνεις 3. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής. Και εκτός από αυτά θα παίρνεις και τα ηχθιέλαια. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και έτσι θα πας καλά. Με εγγύηση ο θεράπων ιατρός των ρευματικών, Ανδρέας Φικιώρης. MSM, βρομεάκτ, βιοκουρκουμίν και ηχθιέλαια. Έτσι. Και παιδιά, μην αφήνετε τις αθρώσεις σας. Να σκουριάζουν. Αυτός που σε βοηθάει στις αρθρώσεις λέγεται Μανώλης. Πώς το κάνεις, ρε, για ξανά. Είδες ότι τα κάνεις μόνος σου τώρα. Ναι, δεν το έκανα. Μπράβο, παιδιά, στην μπανιέρα. Στην μπανιέρα δεν μπορώ να βάλω το πόδι μου να πληθώνω έτσι. Τι ωραία που έστει. Παιδιά, το τι μου χαρίζεις, Βασίλεια. Βασίλεια. Τέλεια. Παιδιά, εδώ νικάμε τον πόνο που είναι το χειρότερο πράγμα και νικάμε και την παχυσαρκία. Νικήσαμε την παχυσαρκία. Έχουμε το ιατρείο του Στούμπου. Στο ιατρείο του Στούμπου το λιποκύτταρο από μεγάλο γίνεται μικρό σε 40 μέρες. Το παρακολουθούν με υπερήχους και μετά εφόσον θεραπευτεί, σε μαθαίνουνε να ξεσκίζεσαι το μεσημέρι, λίγα φρούτα το πρωί και το βράδυ χορό γάματα Ναπολέοντα, μεγάλα γράμματα. Λοιπόν, αυτό είναι. Το βράδυ δεν θέλουμε φαγητό. Θέλουμε χορό, λίγο ποτό. Χορό στο χορόραμα, να δώσουμε μια καλημέρα στους φίλους μας. Το χορόραμα στο κοροπή, αυτό κάνει κάθε βράδυ. Πάει και αυτό. Άρεση. Τι ωραία που αισθάνομαι. Δυσκυλιότητα. Έλα ρε μωρό μου. 72 χρόνων έχεις δυσκυλιότητα. Γράψε. Τι αλάκ. 2 πρωί, 2 βράδυ, 2 μεσημέρι. Πριν φαγητό. Τι αλάκ. Πάρ' το Ιφηγένεια. Τι αλάκ.
τι αλάκ. Δύο πρωί, δύο μεσημέρι, δύο βράδυ πριν φαγητό. Τι αλάκ. Τις doctor φόρμουλες. Και το βράδυ, για την πρώτη εβδομάδα παίρνεις δύο εντεροάκτιν, πάρτο. Δύο εντεροάκτιν το βράδυ για την πρώτη εβδομάδα. Και τις επόμενες φόρους ζωής, ένα εντεροάκτιν. Για την πρώτη εβδομάδα, δύο εντεροάκτιν. Την επόμενη εβδομάδα, ένα εφόρου ζωής. Και θα κάνεις το καλύτερο... Το καλύτερο αυτό. Έτσι, με εγγύηση, ο θεράπων ιατρός της δυσκολιότητας. Πάντως, παίρνω μεγάλη ικανοποίηση όταν βλέπω, ας πούμε, ότι κάνεις κινήσεις μόνος. Ναι. Μεγάλη ικανοποίηση. Πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Βέβαια. Παιδιά, αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος πονάει από τη μέση το ισίο. Οι θεραπείες λέγονται μπενφοθιαμίνες, BMSM και μανόλης. Βάλε και προσέξτε λοιπόν κολάρα σου. Την κίνηση. Προσέξτε την κίνηση. Θα μπορούσα εγώ να σηκώσω το πόδι μου. Το ισιακό νεύρο είναι το μεγαλύτερο νεύρο του σώματος και πονάει. Πονάει διότι τι γίνεται. Δεν έχουμε τη λεκάνη στα ίσια, έτσι δεν κάνουμε ασκήσεις, είμαστε ατροφικοί και είμαστε και χοντροί. Εδώ στο κανάλι ART θεραπεύουμε, νικάμε πρώτα-πρώτα την παχυσαρκία. Δεν θέλω να βλέπω χοντρές και χοντρούς. Μην κόβετε ρε τα στομάχια σας. Πάλι θα ξαναπαχύνετε. Δεν παχαίνεις επειδή τρως πολύ, παχαίνεις γιατί αυτό το πολύ δεν το τρως το μεσημέρι και το τρως το βράδυ. Και γιατί τσιμπολογάς και γιατί τρως γλυκά. Ο Θεός έχει βγάλει δέντρο με παγωτά, με γλυκά. Ο Θεός έχει βγάλει ροδάκινα. Αχ, κάτι ροδάκινα που φτιάχνω. Παιδιά, τα πληρώνω χρυσάφι, έχω εκεί το Μάρκο τον Κυπουρό, χρυσάφι τα πληρώνω, αλλά τρώω ένα ροδάκινο και πετάω, παίρνω και τη βιταμίνη B, παίρνω λοιπόν και τα μαγνήσια, παίρνω και την μπεφοθιαμίνη, έχω και το μανολάκι έτσι, μου και πετάω. Από εκεί και πέρα, τι να τα κάνω τα λεφτά. Εγώ ποτέ δεν έχω λεφτά, ποτέ, για δύο λόγους, διότι είμαι συνταξιούχος έτσι, και μετά δεν μου τα δίνει η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου λέει, είσαι επιρρεπής να στα φάνε, γιατί είμαι και λίγο αφελής, όχι λίγο αφελής, πολύ. Εμένα όλοι, εφόσον ζωής μου, τρώγανε λεφτά. Γυναίκες, συνεταίροι, όλοι. Δεν μου δίνει καθόλου λεφτά η γυναίκα μου, δεν έχω λεφτά, αλλά είμαι ευτυχισμένος με τις βιταμίνες, τα φρούτα και το μανόλι. Έτσι. Πόσο περισσότερο να σας το πω, πόσο να σας δείξω ότι είμαι ευτυχισμένος, πετάω. Παιδιά, με φτιάχνει και ο Ναπολέον. Με αυτό το τραγουδάκι, δεν το ξέρα σήμερα, ο Ναπολέον το ανακάλυψε. Λοιπόν, 64 χρονών έχει ζάχαρο. Ω, μια χαρά. Χαλάνε και τα αγγεία. Πρώτα-πρώτα, κυρία μου, για να σταματάσουν να χαλάσουν τα αγγεία, υπάρχει το γλυκοπροτέκ. Γλυκοπροτέκ. Εδώ στο έχω, εδώ. Όλοι οι διαβητικοί πρέπει να παίρνετε το γλυκοπροτέκ. Τι κάνει το γλυκοπροτέκ? Σταματάει τη γλυκοζηλίωση. Τη γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη τη ρίχνει. Από 7,2 στην κάνει 6. Από 6,5 στην κάνει 5,5. Γλυκοπροτέκ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Αυτό είναι άκρος απαραίτητο. Καπάκι παίρνει τη βιταμίνη C της Dr. Formula 3 την ημέρα. Όσο τώρα για να σου πέσει το ζάχαρο, είναι οπωσδήποτε το σινσουλίν της Life Extension. Σινσουλίν έχει μέσα χρώμιο και κανέλα. Και εν συνεχεία, τζουτζούκα μου, 10 ώρες περπάτημα. 10 ώρες. Το ζάχαρο χτυπιέται με το περπάτημα. 10 ώρες. 10 ώρες. Άντε, κάντο 9,5. Άντε, κάντο 9. Κάντο 8,5. Αλλά μου κάθεσαι συνέχεια στο καναπέ. Κάθε περπάτημα. Με εγγύηση ο διαβητικός Ανδρέας Φικιώρης. Εγώ δεν περπατάω, αλλά κάνω ποδήλατο. Κάνω ποδήλατο. Έχω μία σύσπαση εδώ, ρε. Οπα. Εκεί, έτσι, να δερματώσουμε λιγάκι. Δεν μου λες κάτι. Περιτουνιακή απελευθέρωση θα κάνουμε. Α, δεν παίζεσαι. Να ματώσουμε την περιοχή. Διότι έχω μία κυρία 70 χρονών, η οποία έχει... Α,
Να, κυρία, να πάμε στο διάλειμμα και μετά θα σε θεραπεύσει ο Μανώλης. Ερευματική πολυμυαλγία, βιταμίνες και Μανώλης. Βέβαια. Πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, η εκπομπή εδώ βοηθάει ο κόσμος να μην έχει πόνο, όχι πίνοντας ασπιρίνη ή βολταρέν, να θεραπεύουμε τον πόνο, να θεραπεύουμε την παχυσαρκία, γενικά να βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα να βελτιώνουμε τις λειτουργίες. Για να καταλάβετε. Πηγαίνω σε έναν νέο άντρα, 41 χρονών, ο οποίος έχει κύλι δίσκου στη μέση. Mm-hmm. Συνήθως αυτή είναι ή από την πολλή δουλειά ή από τα γυμναστήρια. Αγαπητέ φίλε, εσύ θα πλακώνεις την πενφοθιαμίνη 2 πρωί, 2 βράδυ. Το πρωί πάρε 4. Πάρε και 2 B και 2 MSM. Και θα φωνάξεις το Μανώλη. Θα φωνάξεις το Μανώλη. Με μπάλα μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα. Και θα σου κάνει. Μία απλή ασκησούλα είναι εδώ. Φίλε μου, εδώ. Hop. Ένα αλλάξ. Οπότε η κύλη μπαίνει μέσα. 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 Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Προσέξτε. Τώρα λοιπόν φεύγω από αυτόν τον κύριο και πηγαίνω σε έναν άλλο κύριο, έτσι, ο οποίος έχει όμως πολλά προβλήματα. Δεν είναι 41 χρονών, είναι 79. Μία κυρία 79 χρονών έχει πόνου στη μέση, νεφρική ανεπάρκεια και ζάχαρο που κάνει ινσουλίνη. Τι θα βοηθήσει τώρα. Ο πόνος στη μέση θα σε βοηθήσει. Θα πάρεις 4 μπενφοθιαμίνες, 2 B και 2 MSM. Εσύ δεν θα φωνάξεις το Μανώλη, που είσαι 80 χρονών, 79 χρονών, θα φωνάξεις το Βαλάντι. Βαλάντις. Βαλάντι εκεί, ναι. Θα έρθει ο Βαλάντις και θα σου κάνει με τα χέρια. Βαλάντις. Αυτός είναι θεραπευτής γυμναστής. Είναι για το 41, για το 40. Εσύ που είσαι 80 χρονών, το Βαλάντι. Α, τώρα, για την νεφρική ανεπάρκεια, θα πάρεις οπωσδήποτε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το Glycoprotect. Glycoprotect. Πρωί, μεσημέρι, Glycoprotect. Και θα παίρνεις το μεσημέρι ένα Q10 της Life Extension. Να σταματήσουμε την οξείδωση που κάνει το ζάχαρο στα νεφρά. Glycoprotect 3 την ημέρα και το μεσημέρι ένα Q10 της Life Extension με λεμόνι. Q10. Είναι ακριβό, αλλά θα το πάρεις αυτό. Πάει και αυτό. Πάω λοιπόν στον Νίκο, ο οποίος δεν πρόσεχε την πίεσή του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει ξεχαρβαλωθεί η καρδιά, λέγεται διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Ο καταλεπτό όγκος αίματος έπρεπε να ήταν 65 με 70 και είναι 40 και είναι 20 και είναι 20. Εγώ έχω 45 και εμένα δεν είναι καλός. Έτσι, έχει 20. Με λίγα λόγια δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Θα σε βοηθήσει οπωσδήποτε το καρδιοτόνικ. Θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ καρδιοτόνικ για να δυναμώσει η καρδιά. Καρδιοτόνικ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οπωσδήποτε, να μην τρως αλάτι και αυτά. Να μην έχεις πίεση, σε βοηθάει το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο λοιπόν βοηθάει την πίεση. Έτσι. Πάει και αυτό. Λοιπόν, εκολπώματα 64 χρονών και ισοφαγήτιδα. Γιατί έχει κάνει εκολπώματα, γιατί δεν μπορεί να χέσει. Ποιος βοηθάει στο χέσιμο, εδώ σου έχω. Τι αλάκ. 2 πριν από κάθε γεύμα. 2 πρωί, 2 μεσημέρι, βράδυ. Και θα παίρνεις οπωσδήποτε το βράδυ εντεροάκτιν. Όταν λοιπόν διευκολύνεται η κένωση, δεν κάνει εκολπώματα. Διαλάκ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 15 λεπτά πριν φαγητού και το βράδυ εντεροάκτιν. Έτσι, βοηθάμε λοιπόν να μην χειροτερεύουν τα εκολπώματα που δημιουργούν εκολπωματίτιδες, διάτρηση παχαίως εντέρου, περιτονίτιδα και θάνατο. Έτσι, ωραία. Επιπλέον ένα άλλο που βοηθάει είναι τα ιχθυέλαια, ισοφαγήτιδα. Να μην τρως το βράδυ. Άμα τρως αργά το βράδυ, τα φαγητά έρχονται πίσω, κάνεις ισοφαγήτιδα. Τώρα, για την ισοφαγήτιδα, υπάρχει λοιπόν για την ισοφαγήτιδα, το καρνοσούθ. Το καρνοσούθ λοιπόν τσακίζει την ισοφαγήτιδα, διότι έχει ψευδάργυρο και καρνοσίνη. Καρνοσούθ της Life Extension, το τσακίζει.
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τρως αργά το βράδυ. Ερυθυματώδης λύκος. Έτσι, πρόσεξε. Θα σε βοηθήσει οπωσδήποτε βιταμίνη C της Life, της Dr. Formula. Τρία. Ο ερυθυματώδης λύκος κάνει πολύ οξείδωση. Πάρα πολύ οξείδωση. Πλάκωσε λοιπόν βιταμίνη C 3 την ημέρα. Παίρνε οπωσδήποτε καρνοσύνη 3 την ημέρα και Q10. Να προστατεύσεις τα νεφρά σου, διότι ο ερυθυματώδης λύκος καταστρέφει και τα νεφρά. 29 χρονών έχει προστατήτητα. Μπαγασάκο, θα σε σώσω. Γράψε. Θα παίρνεις για ένα χρόνο natural formula prostate. Natural formula prostate. Natural formula prostate. Prostate της Life Extension. Θα παίρνεις 2 πρωί, 2 βράδυ. Για μεγάλο διάστημα, ένα χρόνο, για ένα διάστημα 20 ημερών, θα παίρνεις το Σιπροξίν αντιβίωση. Αλλά το Σιπροξίν λειτουργεί όταν χτυπάμε τις φλεγμονές. Το Natural Formula Prostate χτυπάει τις φλεγμονές, μπαίνει το αντιβιωτικό, σκοτώνει το κολοβακτηρίδιο το οποίο το απέκτησες εσύ από το έντερο. Φίλε, έρωτα κάνουμε με το πουλάκι, δεν κάνουμε με το έντερο, έτσι. Την υπογραφή σου να προσέχεις, έτσι. Λοιπόν, βάζεις την υπογραφή σου οπουδήποτε, πήρες το κολοβακτηρίδιο, δεν φεύγει τώρα. Άμα δεν πάρεις το Natural Prostate της Life Extension 20 μέρες αντιβίωση και θα παίρνεις επί ένα χρόνο Natural Prostate 2 πρωί, 2 βράδυ, είναι η μόνη θεραπεία που θα σε βοηθήσει. Με υπογραφή και σφραγίδα, ο πατέρας σου, Ανδρέας Φικιώρης, κόπος, 29 χρονών. Να, για την κόπος, γράψε φίλε, 2 μαγνήσια το βράδυ, μη μου κοιμάσαι στις 2 η ώρα, 2 μαγνήσια το βράδυ, οπωσδήποτε, ξυπνάς το πρωί φρούτα, ξηρούς, καρπούς, παίρνεις τη βιταμίνη B, χωρίς B δεν μπορεί να ξεπεράσει την κόπωση με τίποτα. B! Και πρέπει B να σας κάνει κοκκινίλα. B! Η B σε κάνει κατακόκκινο, διότι κάνει αγκιοδιαστολή. B! Και από εκεί και πέρα φέρε μου εξετάσεις να δω πώς είναι το σηκώτη. Σε τι κατάσταση είναι το σηκώτη. Άμα το σηκώτη το έχεις γράμματα, που λέει και ο Ναπολέοντας, με τα ποτά, βέβαια είσαι κόπωση. Θέλω εξετάσεις, τρανσαμινάσες, αυτά. Εντάξει. Τώρα, εκείνο για πρώτη δόση είναι το μαγνήσιο, φρούτα B, έτσι. Και από εκεί και πέρα σε ένα γυμναστήριο. Οι νέοι δίνουν 100 ευρώ για έναν αιώνα. Από εκεί και πέρα όσοι έχουν λεφτά φωνάζουν το Μανώλη. Το Μανώλη. Τι να κάνουν, παιδιά, έτσι. Μόνο τα λεφτά μπορούν και σε κάνουν ευτυχισμένο. Λοιπόν, εδώ νικάμε τον πόνο, νικάμε την παχυσαρκία. Παιδιά, με πολύ μεγάλη χαρά λέω ότι στο ιατρείο του Στούμπου νικάμε την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία έχει τουλάχιστον 10 αιτίες. Άμα δεν τσακίσετε την αιτία, δεν πρόκειται να θεραπευτεί η παχυσαρκία με τίποτε. Άντε, κάθε μέρα 9 με 10 και μισή, θα κάνουμε λοιπόν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Έτσι. Η ευτυχία γίνεται με βιταμίνες, διατροφή, γυμναστική, όλα αυτά. Άντε, καλημέρα. Φιλιά. Να είστε ανεβασμένοι, φιλιά πολλά.